Να ξεκινήσουμε, κύριε Μάρτης, με τα εξής. Θα πάμε λίγο πιο παλιά και να φτάσουμε στα πρόσφατα. Η υλοποίηση της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ και της ΕΣΤΗ στη συνέχεια. Σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, επηρέασε την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας, μια και είχαμε αμέτρητα συμβάντα, εκτροχιασμούς, μικρότερους ή μεγαλύτερους, και με την κορύφωση στο έγκλημα στα Τέμπη. Κύριε Καθανασόπουλε, από ό,τι είπα και στην τοποθέτηση που έκανα, εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ήταν η αποφάση μας ομόφωνα από το 2010 και πριν ότι ήμασταν αντίθετοι και απέναντι στο διαχωρισμό και στον διαμελισμό από των εταιριών, γιατί προβλέπαμε αυτά τα οποία μπορεί να γίνουν. Και από τότε μέχρι σήμερα, αυτό όπου μπορούμε σε κόμματα, σε φορείς, σε διοικήσεις, σε κυβερνήσεις, είπαμε ότι αυτό ήταν ό,τι χειρότερο. Γιατί μπορούσε να μην γίνει αυτή η διαδικασία και να γίνει ένας διαχειριστικός διαχωρισμός των εταιριών που επιτρυπόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά οι κυβερνήσεις πήραν αυτή την απόφαση. Εμείς κάναμε αυτά τα οποία κάναμε. Θα σας θυμίσω απεργίες μαζί με άλλους φορείς, με μεταφορές. Αυτός λοιπόν ο διαχωρισμός είχε επιπτώσει στην ασφάλεια. Κατά τη γνώμη σας. Μα από τη στιγμή που, όπως είπα, άρχισε το ξύλωμα της κάλτσας και γίναν τόσες μετατάξεις, γιατί το 2010, κύριε Καθανασόπουλε, ο ΣΕ, η ΕΣΤΗ που ήταν η επισκευαστική βάση και η Τρενοσέ, μαζί τότε, ήταν 3,5-4,5-4%, ήταν 5.500 κόσμοι. Και βγαίνανε πόσο μετά τις μετατάξεις? Οι μετατάξεις φύγαν από τον ΟΣΕ. Έχω εδώ το χαρτάκι, μισό λεπτό. Ένα 50%. 1.219 άτομα. Το 2011 Αυτές οι μετατάξεις ήταν υποχρεωτικές? Οι περισσότερες ήταν εθελοντικές στον ΟΣΕ. Στην Τρενοσέ, στην τότε Τρενοσέ, υπήρξαν, αν θυμάμαι καλά, 130-140 υποχρεωτικές μετατάξεις μηχανοδηγών και προϊσταμένων αμαξοστοιχειών. Αν θυμάμαι καλά το νούμερο, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. 130-140. Η μείωση αυτού του προσωπικού δημιουργούσε ζητήματα? Πάντα. Πάντα. Και χωρίς την ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας. Γιατί άμα υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, ενδεχόμενα να μην χρειάζονταν όλο αυτό το απαραίτητο. Αυτό είναι εκ του νου κάνευ που λέτε. Αλλά σας είπα, όπως προείπα, ότι εμείς επειδή έχουμε το αίσθημα της ευθύνης και ότι ήμασταν σιδηροδρομικοί πάνω απ' όλα, προσπαθούσαμε στο μέτρο του δυνατού προς το απόλυτο να εκμηδενήσουμε αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν από τις μετατάξεις και την έλλειψη προσωπικού. Παραμείνω στο ζήτημα του αποδεκατισμού του προσωπικού. Αυτός ο αποδεκατισμός του προσωπικού αφαίρεσε τη δυνατότητα από τον ΟΣΕ να μπορεί να ελέγχει ολοκληρωμένα και να συντηρεί με επάρκεια το δίκτυο? Σας είπα, κύριε Θανασόπουλε, ότι τα μεθεόρτια των εξελίξεων ήταν η υποχρηματοδότηση και η λυπή συντήρηση των έργων που απορρέει από την μείωση του προσωπικού. Γιατί εμείς σαν εργαζόμενοι και προς Θεού, θέλω να πιστεύω και οι Έλληνες πολίτες που είναι χρήστες του τρένου, δεν λέει κανένα όχι στο να γίνονται έργα. Έργα μπορεί να γίνουν, αλλά τα έργα για να γίνουν θα πρέπει να συντηρηθούν. Και δυστυχώς, από ό,τι διάβαζα και χθες... Το προσωπικό γραμμής, δηλαδή... Η Γερμανία που έκανε όλα αυτά απέναντι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει φτάσει να μην πω στο σήμερα ίδιο. Υπάρχει προσωπικό γραμμής? Ελάχιστο. Προσωπικό γραμμής, ελάχιστο. Ελάχιστο. Εδώ, ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχουν 0, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, 0 εργάτες γραμμής. Που αυτοί είχαν ευθύνη τη συντήρηση της γραμμής. Ναι, ήταν. Της άμεση παρέμβασης. Όταν παρουσιαζόταν ένα πρόβλημα στη γραμμή, στήγινε ο τεχνίτης γραμμής και αποκαταστούσε τη βλάβη.
Έχουμε λοιπόν αποψήλωση το προσωπικό. Μη επάνδρωσή του, μάλλον χάσιμο τεχνογνωσίας, κάτι που βγαίνει στη σύνταξη. Βεβαίως. Το νέο προσωπικό θα έπρεπε να έχει εκπαίδευση πολύ πιο συγκεκριμένη για να μπορέσει να αποκτήσει την τεχνογνωσία. Μιλάμε για άλλο. Μιλάμε και για τον ΟΣΕ και για την Τρενοσέ τώρα. Βεβαίως. Και αυτό σίγουρα είχε επιπτώσει με το γενικό κανονισμό όσον αφορά την αλλαγή του στην εκπαίδευση τουλάχιστον των σταθμαρχών. Όχι. Όχι. Όχι, γιατί παλαιότερα πόσο ήθελε ένα σταθμάρχη αυτό για να πάρει άδεια σταθμάρχη. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Αθανασόπουλε. Εμείς το 2017, αν θυμάμαι καλά, σαν Ομοσπονδία, είχαμε ζητήσει και είχε γίνει αποδεκτό από την διοίκηση τότε του ΟΣΕ να αυξηθεί το πρόγραμμα σπουδών και για τους σταθμάρχες και για τους κλειδούχους. Και ισχύει αυτό σήμερα ακόμα. Η περίοδος που πρέπει να εκπαιδευτεί κάποιος σταθμάρχης είναι 712 ώρες και θεωρία και πρακτική. Και αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 520 πρέπει να είναι ο κλειδούχος. Σε αυτά τα θέματα ήμασταν άτεγκτοι και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε έκπτωση στην ασφάλεια μειώνοντας την εκπαίδευση. Γιατί το πρόγραμμα σπουδών που έχει ο ΟΣΕ παίρνεται για κάθε ειδικότητα και μάλιστα νευραλγική, όπως είναι οι σταθμάρχοι, οι κλειδούχοι και οι τεχνίτες, περνάει από τη διοίκηση του οργανισμού και γίνεται υλοποιήσιμο. Παλαιότερα, να επιμείνω, παλαιότερα σε πόσα χρόνια μαζί με τη φίτηση στη σχολή γινόταν κάποιος σταθμάρχης και αναλάβανε υπεύθυνο ρόλο σταθμάρχη σε μεγάλο σταθμό. Σας είπα, δεν είναι είτε μεγάλο είτε μικρό, ήταν η ίδια διαδικασία. Πώς η διαδικασία, είναι δυνατόν κάποιος να κάνει 7 μήνες θεωρία πρακτική, να πηγαίνει μετά σε ένα χρόνο, να δίνει εξετάσεις, να τις περνάει. Ένα χρόνο να κάθεται σε ένα σταθμό και να βλέπει γενικά, να αποκτά μια εμπειρία, να ξαναδίνει μετά εξετάσεις και τον επόμενο χρόνο να είναι βοηθός σταθμάρχη. Δεν υπήρχε. Και τώρα μέσα σε 7 μήνες. Αυτό υπήρχε πριν το 2010, σας είπα, ναι. Το οποίο δεν υπήρχε μετά το 2010, γιατί δεν γινόντουσαν προσλήψεις για να γίνουν αυτά. Και επειδή ήταν μειούμενος αυτός ο αριθμός, άρα λοιπόν έχουμε, εμείς επιβάλαμε να είναι το έχουμε 9 μήνες είναι με βάση αυτά τα οποία μας λέτε. Έχουμε λοιπόν μείωση στην εκπαίδευση και στην πρακτική διαδικασία. Όχι. Πριν το 2010, αφού τα περισσότερα χρόνια. Η πρακτική διαδικασία ισχύει και σήμερα. Γιατί ένας ο οποίος περνάει τη διαδικασία της σχολής, δηλαδή κρίνεται, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Να τελειώσει την άποψή μου, κύριε Γανασόπουλε. Ναι, ναι. Δεν πάει κατευθείαν να δουλέψει μόνος του. Όλοι τα παιδιά αυτά, οι συνάδελφοι που βγήκαν μετά τη διαδικασία των 712 ωρών και 520 κλειδούχοι, δεν πήγαν κατευθείαν να δουλέψουν μόνοι τους. Πήγαν δίπλα σε συναδέλφους οι οποίοι ήταν έμπειροι. Ισχύει λοιπόν, κύριε Μάρτης, ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης που ήταν το μοιραίο βράδυ εκεί, μπήκε στη σχολή το Σεπτέμβρη. Τον Αύγουστο. Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Και τον Φλεβάρι ανέλαβε καθήκοντα σε ένα κεντρικό σταθμό μέσα σε 8 μήνες, ενώ πριν χρειαζόταν 3-4 και περισσότερα χρόνια να κάνει το ρόλο του σταθμάρχη. Σας είπα ότι αυτή είναι η διαδικασία. Εγώ δεν είπα αν γινόταν πριν τι θα γινόταν. Σας είπα ότι σήμερα. Σας λέω πριν λοιπόν με περισσότερο προσωπικό είχαμε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα που δεν υπάρχει και τεχνογνωσία, έχουμε πολύ λιγότερη διαδικασία και χωρίς τα απαραίτητα μηχανήματα. Δεν είσαι βάρος της ασφάλειας αυτό. Σας το είπα από την αρχή, δεν σας το είπα ότι υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας. Αλλά όχι με τους. Αυτό σας είπα. Εμείς προσπαθήσαμε να αυξήσουμε το πρόγραμμα των σπουδών. Αυτό σας είπα. Ναι, σύμφωνοι. Σε ώρες μιλάω, έτσι. Σύμφωνοι, και σε ναι. θεωρία και σε πράξη. Σύμφωνοι. Υπήρχε επίδομα ανάκτησης όσον αφορά χρονική καθυστέρηση. Χρονική καθυστέρηση. Ήταν πολύ παλιά, υπήρχε αυτό, ναι. Δηλαδή μέχρι πότε υπήρχε αυτό. 2006-2007. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω. Πάντως υπήρχε. Αυτό οδηγούσε σε υπερβάσεις ταχυτήτων. Δεν ήταν απαραίτητο. Αλλά μπορεί να οδηγούσε. Δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχουν και υπερβάσεις. Οι ταχογράφοι ελέγχονταν. Πιστεύω ότι ελέγχονταν και ελέγχονται. Και ελέγχονται. Γιατί δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι και ελέγχαν και τότε τους κάναν ελέγχους και τώρα γίνονται ελέγχοι. Αν προσπερούσε τα όρια, τα ανώτατα όρια ταχύτητας, ήταν θέμα με βάση το γενικό κανονισμό.
κυκλοφορίας. Δηλαδή ήταν παράβαση. Προφανώς, όταν υπάρχει μια δρομολογιακή ταχύτητα για κάθε... Για και κάθε... τότε πώς δίνονταν το συγκεκριμένο επίδομα γιατί ίσως το ανεχτήκατε. Γιατί δεν οδηγούσε υπέρβαση όριο ταχύτητας αυτό, όχι, θεωρητικά. Όχι, γιατί υπήρχε άνοιγμα της ώρας σε κάποιους σταθμούς και υπήρχε δυνατότητα αυτή να καλύψει την καθυστέρηση. Όχι στο 100%, στο 70%, στο 80%. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να γινόταν κάποια παράβαση η οποία ελεγχόταν όταν ελέγχαν τους ταχογράφους, έτσι, τις ταινίες. Ναι. Είπατε ότι το σύστημα GSMR δεν λειτουργούσε. Ναι. Και μιλάγαν μέσω των ραδιοτηλεφώνων. Αυτό το σύστημα έχει τυφλά σημεία. Είπα και πριν ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μπορεί να είναι τυφλά, αλλά όχι σε μεγάλο μήκος της διαδρομής. Γιατί το σύστημα από τη στιγμή που είχε εγκατασταθεί το GSMR και στην υποδομή και, και στο τροχαίο υλικό δεν λειτουργούσε καθόλου. Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Ήταν αρμοδιότητα. Αυτό δηλαδή το είχαμε κάνει θέμα στην διοίκηση της ΓΕΟΣΕ, γιατί αυτή ήταν, οι ιδιοκτήτες τροχαίου υλικού αυτή ήταν, η ΓΕΟΣΕ, και από ό,τι γνωρίζω υπήρχαν σε κάποιες μηχανές, είχε εγκατασταθεί το GSMR και από ένα χρονικό σημείο και μετά θεωρήθηκε ότι δεν είναι συμβατό με την υποδομή. Αυτά μας υπόθηκαν, αυτό ότι διαβάσουμε... δεν είναι συμβατό με την υποδομή, δηλαδή ήταν άλλο στο τροχαίο υλικό και άλλο στην υποδομή. Προφανώς. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Και από ό,τι διαβάσαμε, τώρα τελευταία βγήκε ένας διαγωνισμός για το GSMR στο τροχαίο υλικό. Αυτά διάβασα εγώ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν υπήρχαν τέτοιες συμβάσεις που δεν είχαν συμβατότητα μεταξύ τους. Λέω, τέλος πάντων θα το διευκρινίσουμε. Λέω, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, είπα, κύριε. Ξέρουμε όμως το εξής γεγονός, το οποίο βγαίνει από έγγραφα του ΟΣΕ. Ότι η ΟΣΕ προμήθευσε την Hellenic Train με φορητά μηχανισμούς GSMR, τα οποία δεν μπήκαν ποτέ σε λειτουργία γιατί δεν εκπαιδεύτηκαν οι μηχανοδηγοί να τα χρησιμοποιούν. Είναι αλήθεια αυτό? Που θα μπορούσαν ενδεχόμενα από τη στιγμή που λειτουργούσε σταθμούς, αν λειτουργούσε και στο τρένο, να είχαν επικοινωνία αδιάλειπτη ο μηχανοδηγός με τον σταθμάρχη. Το φορητό. Το μοιραίο γεγονός, βέβαια. Γιατί δεν λειτουργούσε. Το φορητό GSMR είναι ένα κινητό τηλέφωνο, έτσι. Μα έχει άλλο σύστημα όμως. Ναι, συμβατό. Συμφωνούμε. Γι' αυτό θέλω να πω. Αν θα λειτουργούσε, δεν θα μπορούσαν να είχαν επικοινωνία. Το αν και γιατί. Λέω, αν λειτουργούσε, δεν θα είχαν επικοινωνία. Προφανώς. Πολύ πιο εύκολα το VHF. Μα το είπα και πριν. Το είπα και πριν όταν ρωτήθηκε. Για ποιο λόγο η Hellenic Train, λοιπόν, δεν εκπαίδευσε και δεν τα βάλει σε λειτουργία? Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για τη Hellenic Train, γιατί οι πληροφορίες που παίρνουμε σαν εργαζόμενοι. Εσείς ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλλον ως Ομοσπονδία, πιέζατε την Hellenic Train να βάλει σε λειτουργία αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας για το προσωπικό και την ασφαλεία του? Μα προφανώς αυτό φαίνεται, γιατί μετά από ένα χρονικό διάστημα το GSMR παραδόθηκε στους μηχανοδηγούς. Παραδόθηκε, από ό,τι γνωρίζουμε, παραδόθηκε στους μηχανοδηγούς και δουλεύουν και με GSMR σε κάποιες διαδρομές. Μάλιστα. Σε μια συνάντηση που κάναμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρενοσέ, της Hellenic Train, είχαμε βάλει όλα τα προβλήματα. Πώς εξηγείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε στην Hellenic Train πιστοποιητικό ασφαλείας παρά το γεγονός ότι τρατένα της λειτουργεί το GSMR? Δεν μπορώ να γνωρίσω εγώ. Δεν το ξέρω. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς, για να το έκανε. Τώρα, αν με ρωτάτε αν είναι σωστό, σας είπα από την αρχή ότι η όλη διαδικασία της πόλης μας βρίσκει αντίθετο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εσείς είπατε ότι μετά τον προϊστάμενο, εντάξει, είναι κατανοητό για τον προϊστάμενο, δεν θα σας ρωτήσω τις αμαξοστοιχίες και αν μπαίνει σε κίνδυνο η ασφάλεια, έχουμε άποψη, θα τα πούμε άλλη ώρα. Εσείς είπατε ότι ήσασταν μετά στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ήταν δευτερογενής έλεγχος. Δευτερογενής έλεγχος, ναι. Ο συνοδός αμαξοστοιχίας κάνει τον αρχικό έλεγχο από ένα σταθμό. Και εσείς κάνατε, ναι. Και επειδή ταξιδεύατε, οι ελεγκτές και οι αρχιελεγκτές που υπήρχαν κάποτε, λόγω έλλειψης προσωπικού δεν υπήρχαν και είχε δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία.
ελεγκτικού μηχανισμού. Τα τρένα λοιπόν της Hellenic Train, ποιος τα ελεγχεί, δια Hellenic Train? Πάντα. Είναι ελεγχτής και ελεγχόμενος δηλαδή ταυτόχρονα? Μα πάντα. Και είναι λογικό? Πάντα. Μα πάντα ο έλεγχος, η εκμετάλλευση από μόνη της κάνει τη διαδικασία. Μπορεί που... δηλαδή ο ίδιος να είναι ελεγχτής και ελεγχόμενος του εαυτού του? Δεν είναι ασυμβατότητα? Μα η ειδικότητα που κάποιος έχω... τρίτος που να πιστοποιεί ότι τα τρένα αυτά είναι επαρκή, δεν πρέπει να υπάρχει? Αυτό είναι άλλο θέμα. Εσείς μου είπατε για τον έλεγχο των εισιτηρίων, μου είπατε. Όχι, για τον έλεγχο της ασφάλειας των τρένων σας είπα. Βεβαίως υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν φορείς? Ποιοι υπάρχουν? Πρώτη η ΡΑΣ, δεν πρέπει να κάνει τον έλεγχο αυτό. Η ρυθμιστική αρχή. Η ρυθμιστική αρχή παίρνει τα πιστοποιητικά της θυγατρικής, της Hellenic Train, που πιστοποιεί την ασφάλεια των τρένων. Ακριβώς. Ποιον άλλο έλεγχο κάνουν? Δηλαδή είναι δυνατόν, με συγχωρείτε, και στο ΝΟΣΕ συμβαίνει αυτό και στην Hellenic Train, μην πάρω μόνο την... Δηλαδή αυτός που ελέγχει τις προδιαγραφές στο δίκτυο είναι ο ίδιος ο ΣΕ, ελέγχει τον εαυτό του δηλαδή, και απ' την άλλη στην Hellenic Train, η ίδια Hellenic Train ελέγχει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων της. Του τροχαίου υλικού, είναι λογικό? Εγώ σας είπα από την αρχή ότι δεν είναι λογικό. Αυτή όμως η διαδικασία προβλέπεται από την ελληνική μου. Άρα δεν είναι λογικό. Μα σας είπα, δεν είναι λογικό. Συμφωνούμε. Ελέγξας και ελεγχόμενος δεν είναι λογικό. Μπράβο, συμφωνούμε λοιπόν. Και πώς επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν αυτές τις διαδικασίες? Εγώ δεν θα... Δεν θα σας πω, κύριε Ανασόπουλε, θα ερμηνεύσω εγώ την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Θεό. Από τη στιγμή που τους δίνει άδεια, σημαίνει ότι ακριβώς, είναι φυσιολογικό το θεωρεί. Αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ελεγχτής, να είναι και ελεγχόμενος ταυτόχρονα. Προφανώς. Προφανώς. Δεν ξέρω όμως αν στα κράτη τα ευρωπαϊκά γίνεται το αντίστοιχο που γίνεται και στην Ελλάδα. Μα ευρωπαϊκό κράτος είναι και εδώ. Ναι, ευρωενωσιακό κράτος είναι και εδώ. Συμφωνούμε. Άρα για να πάρει άδεια Hellenic Train, ξέρει ότι τα τρένα της θα πιστοποιεί η ίδια και τα ελέγχει. Προφανώς. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται. Κακός αυτό, έτσι. Το είπαμε από την αρχή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται αυτό το καθεστώς. Στο όνομα του κόστους ασφάλειας. Να δω αν έχω και κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό. Γνωρίζετε αν σε μία αμαξοστοιχεία εμπορική μπορεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής να φορτωθούν και άλλα βαγόνια ή να φορτωθεί άλλο υλικό? Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Μέχρι το 1992 που συμμετείχαμε σαν ειδικότητα στη διαδικασία αυτή, μπορώ να σας πω και για μετά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν υπήρξαν κάποια χρονικά διαστήματα που μπορεί να έγινε και αυτό, είναι εκ του νου κάνε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, να γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα. Δηλαδή, όταν έφευγε ένα τρένο τότε από το Ρέντι ή σήμερα από το Θριάσιο, υπάρχει άνθρωπος, συνάδελφος, ο οποίος παίρνει το τι έχει φορτώσει, πόσα βαγόνια είναι, το βάρος του φορτίου, τα πάντα τα παίρνει αυτά. Είναι πολύ τραβηγμένο να γίνει κάτι. Πάντως μαύρα βαγόνια υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτά εμπορικών αμαξοστιών. Υπήρχαν και παρά τον έλεγχο που λέτε ότι. Δεν είναι βεβαίως άλλο αυτό. Παρά τον έλεγχο που λέγεται ότι γινόταν, υπήρχαν μαύρα βαγόνια. Συμφωνώ, γι' αυτό σας είπα. Τώρα που λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο υπάλληλος, οι υπάλληλοι είναι της Hellenic Train που ελέγχουν. Βεβαίως, ναι. Μπορεί να ελέγξει αν όντως στο συγκεκριμένο κοντέινερ, λέω εγώ. Όχι, δεν μπορούμε εμείς. Από τη στιγμή που είναι, κύριε Καθανασόπουλε, από τη στιγμή που έρχεται μια σύνθεση από το εξωτερικό... Και περνάει το τελωνίο. Περνάει το τελωνίο. Αυτά που δεν είναι από το εξωτερικό, που είναι από την Ελλάδα. Έχω όλες βιομηχανίες. Μα πάλι αυτά σφραγίζονται τα οχήματα. Όταν φορτώνονται, σφραγίζονται με μολυδοσφραγίδα. Ο υπάλληλος, ο συνάδελφος... Από ποιος σφραγίζονται? Από υπάλληλο που έχει υπεύθυνο... Ελέγχει λοιπόν τι έχει το κοντέινερ και μετά το σφραγίζει? Όχι. Ελέγχει το τι του παραδίδει η εταιρεία για να μεταφέρει. Ναι, δεν ξέρει όμως τι μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί να η εταιρεία λοιπόν του γράφει ότι μεταφέρω... Μπορεί. Παιχνίδια και να μεταφέρει στο αρνητικό εξοπλισμό. Όλα πιθανά είναι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορεί να τα ελέγξει λοιπόν. Δεν ελέγχονται. Εμείς ελέγχουμε αυτό που βλέπουμε. Χωρίς να ξέρετε τι περιλαμβάνει όχι, μέσα. Αυτό σας λέω. Και άμα είναι επικίνδυνο φορτίο. Τα επικίνδυνα φορτία είναι με ειδική αποστολή. Υπάρχει. Όταν είναι γνωστό. Όταν δεν είναι γνωστό. Άμα δεν είναι γνωστό, δεν μπορώ να το ελέγξετε. Όταν υπάρχει η διαδικασία μεταφοράς
διαφόρων φορτίων που έχουν πρόβλημα. Υπάρχει διαδικασία, το πώς πρέπει να είναι, πού πρέπει να είναι, μπρος-πίσω από τη μηχανή, τι πρέπει να βάλεις. Είναι όλα, φαίνονται αυτά. Στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία την εμπορική που συμμετείχε στο έγκλημα αυτό, ήταν ελεγμένο, υπήρχε επικίνδυνο φορτίο, γνωρίζετε αν προέκυπτε? Δεν το γνωρίζω από αυτά που διάβασα, από τις καταθέσεις των συναδέλφων που είναι στο Γραφείο Εμπορευμάτων της Θεσσαλονίκης, δεν αποδείχθηκε κάτι, δεν μπορούν να αποδείξουν. Δεν προέκυπτε δηλαδή να μεταφέρει με βάση τα χαρτιά? Ναι, πάντα. Πάντα με βάση αυτά που έχουν αναγραφεί και έχουν ελεγχθεί και γίνει ο έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να συνοψίσουμε μάλλον κάποια πράγματα, γιατί τώρα εδώ γίνονται και ερμηνείες διάφορες και όταν μιλάμε για απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να συζητάμε για μοιραία, τυχαία και διάφορα τέτοια. Υπάρχουν δικλείδες με βάση τα δεδομένα. Ο πίνακας χειρισμού που υπήρχε, λέει, το τοπικός πίνακας χειρισμού στη Λάρισα. Τι εμβέλεια είχε, κύριε Μάρτης? Θα το πω για μια φορά ακόμα. Από την προς τη νότια πλευρά της Λάρισας, γύρω στα 2 χιλιόμετρα, προς την πλευρά του Παλαιοφαρσάλου, για να σας δώσω να καταλάβετε, και βόρεια προς την πλευρά προς Θεσσαλονίκη, ήταν μεταξύ 6 και 8 χιλιόμετρων. Σε τι απόσταση από τη Λάρισα έγινε το έγκλημα του τρακ? Αρκετά μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έγινε το λάθος, για τον οποίον υπήρχε κάποιος τρόπος να το σταματήσει. Μα δεν μπορούσε να το δει, γιατί από ό,τι είπα, αυτή είναι η άποψή μου, δεν γνωρίζω. Ναι, απλά τη μία ακούγεται ότι δεν έδινε σημασία και δεν το είδε. Όχι, δεν την έδινε. Άλλη μπορούσε να το δει με βάση τα δεδομένα που υπήρχε. Είπα πάλι πριν ότι αν είχε κάνει την χάραξη στον τοπικό πίνακα της Λάρισας, την είχε κάνει τη χάραξη, δεν θα μπορούσε να φύγει το τρένο, θα είχε κοκκινήσει ο πίνακας, δεν μπορούσε να πάει πουθενά το τρένο. Αυτό σας είπα. Αλλά από τη στιγμή που ήταν σίγουρος ότι το είχε κάνει, δηλαδή στην άνοδο, στη γραμμή ανόδου, γι' αυτό το λόγο δεν κοίταξε καθόλου. Λέω, η άποψή μου, δεν ήμουν παρόν. Μια ερμηνεία δίνω. Ναι, με βάση όμως τα μέσα που είχε στα χέρια του, έκανε το λάθος ότι στο σημείο που έγινε το δυστύχημα ήταν εκτός εμβέλειας του πίνακα. Όταν βγήκε μετά την εμβέλεια του πίνακα, προφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αν υπήρχε σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, θα μπορούσε να το δει αυτό στο σημείο που έγινε? Αν δούλευαν όλα τα συστήματα, είπα από την αρχή ότι βεβαίως και μπορεί... Δουλεύανε για να γίνει κατανοητό. Όχι, σας είπα. Ούτε τα συστήματα της τηλεδιοίκησης. Πριν το 19... για πόσα χρόνια ήταν με προβληματική λειτουργία η τηλεδιοίκηση της Λάρισας? Μισό λεφτάκι, γιατί το έχω κατηχωρημένο. Η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε, γιατί το ξαναείπα, να το ξαναπώ πάλι για να ακούσετε. Η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε περίπου μέχρι το 2011, όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Από το 2011 και μετά, όπως είπα, μετά την ανακαίνιση του σταθμού της Κατερινής, που ήταν η πρώτη εργολαβία που άνοιξε, είχε βγει εκτός μέχρι το πλατή η τηλεδιοίκηση. Το άλλο κομμάτι που ήταν από την Κατερίνη μέχρι τη Λάρισα, στο Λιτόχωρο, από τον μεταξύ τώρα 14-15, μετά από φωτιά που είχε πάρει πάλι το τεχνικό δωμάτιο της τηλεδιοίκησης και μετά από λιδιοφθορές, δεν δούλευε ούτε αυτό. Δεν είχε αποκατασταθεί. Δεν είχε αποκατασταθεί. Η πλευρά του λιτοχώρου από το 2015 που πήρε φωτιά και έγιναν αυτά τα οποία έγιναν, δεν είχε αποκατασταθεί. Μέχρι σήμερα. Προφανώς. Σας ρωτάμε, γιατί πραγματικά ο καθένας έρχεται εδώ, άλλος λέει λειτουργούσε και δεν λειτουργούσε. Να είναι ξεκάθαρο. Σας λέω με πάσα ειλικρίνεια και αλήθεια αυτά τα οποία γνωρίζω και αυτά που ήρθα να καταθέσω, γιατί σας είπα, είναι συνάδελφοί μου και Έλληνες συμπολίτες μας, που μπορεί να ήταν ο γιος μου
η γυναίκα μου, οποιοδήποτε. Γι' αυτό τον λόγο σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Και σας ρωτάμε αυτού, για να δούμε τελικά αν είναι τα μοιραία και τα ανθρώπινα λάθη αυτά που δημιουργούν τα εγκλήματα ή παραλήψεις που μπορούν να είναι ανεκτές να υπάρχουν επί τόσα χρόνια. Γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας λέω για τη λειτουργία που με ρωτάτε με το λιτόχωρο. Είχε βγει εκτός λειτουργίας από την έξοδο του Ευαγγελισμού μέχρι το πλατή πλέον. Δηλαδή από τον Ευαγγελισμό και πάνω, για όσους γνωρίζουν, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Και μετά, το 2015, που δεν λειτουργούσε πάλι η τηλεδιοίκηση από την πλευρά προς τον Παλαιοφάρφυλλο στο Δομοκό, και πάλι εκεί σταμάτησαν γιατί υπήρχε ανακατασκευή του σταθμού του Παλαιοφαρσάλου, δεν υπήρχε πάλι τηλεδιοίκηση. Πολύ περισσότερο, άρα αφού δεν υπήρχαν αυτά, να μην συζητήσουμε για τα ETCS κλπ. Και αν αυτά θα μπορούσαν, αν υπήρχαν αυτά, αν θα μπορούσαν με αυτά τα μοιραία λάθη λοιπόν, που λέτε, αν θα μπορούσε να σταματήσει το τρένο, αν λειτουργούσε το ETCS, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση που το έβλεπε κλπ. Έπρεπε να είναι όλα αυτά συνδεδεμένα. Γιατί σας λέω ότι η τηλεδιοίκηση στο μοναδικό κομμάτι που δούλευε από το 2015 μέχρι το 2019, ήταν μόνο στο τμήμα που φεύγει το τρένο από τη Λάρισα μέχρι τον Ευαγγελισμό, πριν το δυστύχημα. Μέχρι τον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, περίπου είναι 23-24 χιλιόμετρα αυτό. Εσείς αυτή... Και είχε την απεικόνηση, σας είπα. Μόνο έβλεπε, δεν μπορούσε να κάνει χειρισμό. Αυτό σας λέω. Μάλιστα. Εσείς αυτή την κατάσταση φθορών, ουσιαστικά κατάρρευσης του συστήματος, φωτοσήμανσης, τηλεδιοίκησης κλπ. Μπορείτε να την αποδίδετε σε ένα βαθμό στο ελλιπές προσωπικό και στο κατά πόσο μπορούσε να συντηρηθεί το δίκτυο, να προβλεφθούν ή να... Είναι ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα αυτό. Το είπα και σε άλλες ερωτήσεις που κάναμε στον αδέλφο. Να σας ρωτήσω κάτι. Στη Hellenic Train, Τρένοσέ κλπ. Υπάρχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Μηχανοδηγοί κυρίως. Αυτή τη στιγμή όχι. Υπήρξε. Όχι, μηχανοδηγοί όχι. Μηχανοδηγοί όχι. Με παροχή υπηρεσιών υπήρχαν στους τεχνίτες. Mm-hmm. Από τη μέρα που εξαγοράστηκε η ΕΣΤΗ στην Hellenic Train, από 1-1 του 20, που κάποιος από τους συνάδελφους με ρώτησε, επειδή απολυθήκαν τα 75 άτομα, αν έγινε η αντικατάσταση αυτή. Αυτοί ήταν τεχνίτες που ήταν με ορισμένο χρόνο, να πούμε καλύτερα, οι οποίοι έληξε η σύμβασή τους, απολυθήκαν, αλλά από εκεί και μετά έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συγγνώμη, που εν μέρη, όχι στο σύνολό του, έχει αποκατασταθεί η έλλειψη. Που ακόμα και στη Χελένη, στο ΝΟΣΕ γνωρίζετε αν υπάρχουν και σταθμάρχες με δελτίο. Μα το είπα πριν, υπάρχουν. Με δεδομένα λοιπόν αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν στο δίκτυο, είναι ασφαλές ένας εργαζόμενος που περνάει για λίγο διάστημα από τέτοια πόστα να δουλεύει? Μα νομίζω ότι ξαναπάντησα, θα απαντήσω πάλι, ότι η εκπαίδευση που κάνει είτε ένας μόνιμος μέσω ΑΣΕΠ, είτε ένας με παροχή υπηρεσίας, όπως είναι οι συνάδελφοι αυτοί, είναι ακριβώς το ίδιο η εκπαίδευσή του. Το ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνει και ο μόνιμος και ο... Να σας ρωτήσω, οι μηχανοδηγοί, τι εκπαίδευση περνάνε για να βγει ένας μηχανοδηγός? Οι μηχανοδηγοί είναι με τον 3911 που είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Ήταν γύρω στους, γύρω στους 18 μήνες και από το 2012 που ισχύει 39-11 έχει πάει στους 14 μαζί πρακτική και αν είμαι πάνω εκεί στους 14, 12 με 14 είναι πρακτική και θεωρητική. Πού εκπαιδεύονται, από ποιον εκπαιδεύονται οι μηχανοδηγοί? Εκπαιδεύονται από εκπαιδευτές που έχει η Hellenic Train και αφορά τα της Hellenic Train, από το ΝΟΣΕ. Τους πιστοποιεί και όλα η ίδια η Hellenic Train πιστοποιεί τους... Δηλαδή η Hellenic Train, δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει την επάρκεια πέρα από την ίδια την εταιρεία? Δεν νομίζω. Που τους εκπαιδεύει, τους πιστοποιεί κιόλας. Και ένα που πάει και στον ΟΣΕ, πάει και στην Hellenic και δεν ξέρω αν έχει και δικαίωμα να το ελέγξει. Δεν το γνωρίζω, αλλά σαν ρεθιστική αρχή θέλω να πιστεύω... Μία τελευταία ερώτηση. Γνωρίζετε αν τα τρένα που χρησιμοποιεί η Hellenic Train
έχουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Και από πού έχει πιστοποιηθεί. Για να υπάρχει πιστοποίηση αυτή στην Hellenic Train, προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχει και από πού έχει υπάρξει. Μάλιστα. Υπάρχουν υπηρεσίες που βγάζουν αυτές τις πιστοποιήσεις. Εντάξει, σας ευχαριστώ.